Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε στα Retro News της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα! Από ό,τι μπορεί να έχετε καταλάβει, υπάρχουν διάφορες θεματολογίες. Από ό,τι έχετε καταλάβει, η χθεσινή ημέρα για κάποιους Έλληνες φιλάθλους δεν ήταν και ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει. Οπότε πάμε αρχικά να ξεκινήσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετώπισε τον Άρη μέσα στο στάδιο της Τούμπας και εκεί πέρα έχασε με 0-1 με γκολ το οποίο μπήκε από τον Γκαρθία στο 63. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι με λίγα λόγια μας απέδειξε πως το να έχεις τις περισσότερες ευκαιρίες δεν πάει να πει πως είσαι και η καλύτερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικός εχθές, δεν κατάφερε να πληγώσει τον Άρη σε καμία φάση, ενώ αντίθετα ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και μάλιστα είναι το δεύτερο συνεχόμενο πολύ δυνατό το αποτέλεσμα, μιας και την προηγούμενη αγωνιστική είχε κερδίσει την ομάδα του Ολυμπιακού με 2-1. Ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές που έκανε φέτος προσπάθησε να μειώσει την αναποτελεσματικότητά του όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, δηλαδή να βρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι να σκοράρουν περισσότερο. Αυτό όμως δεν μας το έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Ο Μάτζιος έχει φτιάξει κατά πολύ τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, τουλάχιστον από αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα στην ομάδα του Άρη. Αυτή ήταν η άποψή μου σχετικά με τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τώρα προχωράμε και πηγαίνουμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέρα θα τσούξει. Στο χθεσινό παιχνίδι η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0 τον Παναθηναϊκό, αρχικά με τον Πιερό και μετά με τον Άμραμπατ στο 90-3. Τώρα είμαι κάπως ήρεμος μετά το χθεσινό ντέρμπι, αλλά η αντίδρασή μου μετά από αυτό ήταν κάπως εκρηκτική. Επάξια κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ΑΕΚ άξιζε να νικήσει σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έκανε αυτό που όφιλε να κάνει, δηλαδή να παίξει ένα βασικό ποδόσφαιρο, να βάλει τον επιθετικό της μπροστά, ο οποίος επιθετικός της έβαλε τον γκολ, έκανε τη δουλειά του κανονικά έτσι όπως έπρεπε να την κάνει. Και από εκεί και πέρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πλέον αν υπάρχουν πολλά πράγματα που να μπορούμε να πούμε για αυτόν τον Παναθηναϊκό της γιόμας και του περίεργου ανορθόδοξου παιχνιδιού, το οποίο δεν το βλέπαμε ούτε με τον Τερίμ, να σας πω την αλήθεια. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Δεν ήξεραν πού βρισκόντουσαν οι παίκτες. Από τον τερματοφύλακα πήγαινε κατευθείαν στον επιθετικό. Κάποιοι δεν ξέρανε που παίζανε. Κάποιοι άλλοι βαριόντουσαν να τρέξουνε. Ο προπονητής δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα. Είναι ξεκίνημα, Γιώργο, ακόμα. Γι' αυτό παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός. Ποιο ξεκίνημα? Δηλαδή, ήδη θα έπρεπε να έχουμε δει κάποια βελτίωση ήδη, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Υποτίθεται θα παίζαμε ένα ωραίο επιθετικό λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, γίνανε μεταγραφές, χαλάσανε 20 εκατομμύρια. Και αντί να δούμε όλα αυτά, βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό να μην ξέρει καν τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Παίζουν οι παίκτες και δεν ξέρουν τι γίνεται, είναι αλλού. Δεν ξέρω, είναι έτσι όπως τα λέω, είμαι αγανακτισμένος, δεν βάζω τα συναίσθημά μου πάνω από τη λογική μου, δεν ξέρω πλέον τι γίνεται. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι Παναθηναϊκός, ναι. Αυτό είναι το σλόγγαν. Δεν ξέρω ρε παιδιά αν είμαι λάθος, αν είμαι σωστός, αν εγώ δεν βλέπω καλά, αν είμαι στραβός σχετικά με το τι βλέπω από τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτός ο προπονητής δεν έχει δείξει να έχει κάνει καμία εξέλιξη στην ομάδα. Είναι το ξεκίνημα λένε πολλοί, αλλά δεν έχουμε δει έστω τη μικρή εξέλιξη, δεν έχουμε δει έστω κάτι να αναπτύσσεται, δεν έχουμε δει ένα διαφορετικό σύστημα, κάτι. Εμείς βλέπουμε απλά έναν διαφορετικό Τερίμ. Τις προάλλες σας είχα κάνει ένα βίντεο σχολιασμού σχετικά με την περίπτωση του Αλόνσο και με το τι περιμένω ρε παιδάκι μου και με το τι βλέπω. Εντάξει, είπα ξεκάθαρα το τι βλέπω από τον Παναθηναϊκό και το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Μερικοί μου είπατε ότι δεν ξέρω τι λέω, ότι είμαι μυρωδιάς, ότι δεν καταλαβαίνω την κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω να σας άρεσε τώρα που θα κάθονται οι φίλοι μας οι ΑΕΚτζίδες και θα μας τη λένε μετά από αυτή την ήττα. Ο προπονητής μετά το παιχνίδι λέει μπήκε στα αποδυτήρια και άρχισε να φωνάζει στους ποδοσφαιριστές του ότι δεν παίξαν έτσι όπως έπρεπε, δεν είχαν αυτή τη δυναμική. Και μιλώντας κιόλας στα μέσα είπε πως δεν περίμενα να αγωνιστούμε έτσι. Εγώ φιλάρα μου πάντως είδα ένα κουλουβάχατο μέσα και δεν νομίζω οι ποδοσφαιριστές μόνο να φταίνε. Φταίει ότι δεν υπάρχει κάποιο σύστημα και κάποιο πλάνο το οποίο να εξυπηρετεί την ομάδα. Αν ο ποδοσφαιριστής βλέπει πως όλα είναι χύμα και περιμένεις από αυτόν να κάνει την τελική δουλειά, καταλαβαίνεις πως κι αυτός θα σε γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Ή μπορεί και να πιάνει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το φιλοσοφήσουμε πάρα πολύ σχετικά με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Θέλω να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία έκανε τη δουλειά της έτσι όπως έπρεπε να την κάνει και κέρδισε στο ντέρμπι. Και τώρα το θέμα του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ δύσκολο, μιας και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει την Μπάνια Λούκα για το Conference League
και η επόμενη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος έχει τον Ολυμπιακό ως αντίπαλο. Αυτοί οι δύο είναι δύο τελικοί για τον συγκεκριμένο προπονητή. Αν δεν τα καταφέρει με την Μπάνια Λούκα και με τον Ολυμπιακό, εκεί πέρα είναι σίγουρο πως δεν πρόκειται να βγάλει οκτώ. Τέλος πάντων, μιλήσαμε και γι' αυτό. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας, όχι μόνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League και να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της Super League, ο Βόλος ήρθε ισοπαλία 1-1 με την Καλλιθέα, ο Αστέρας ήρθε 1-1 με το Λεβαδιακό, ο Όφη έχασε με 1-2 από τον Πανετολικό, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-0 τον Ατρόμητο και σήμερα παίζεται το παιχνίδι της Λαμίας με τον Πανσεραϊκό. Ο βαθμολογικός πίνακας δείχνει την ΑΕΚ πρώτη με 14 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 13, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 13, τέταρτος ο Άρης με 11 και πέμπτος ο Πανετολικός με 8. Από εκεί και πέρα ακολουθούν ο Ατρόμητος, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο Αστέρας Άκτορ, η Καλλιθέα, η Λαμία, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος και ο Πανσεραϊκός. Πλάκα-πλάκα δεν μιλήσαμε καθόλου για την Καλλιθέα, η οποία Καλλιθέα έχει φέρει φέτος μόνο ισοπαλίες αν εξαιρέσουμε την ήττα από τον Ολυμπιακό. Είναι νεοφώτιστη ομάδα και τη βλέπουμε ότι προσπαθεί σε πολύ σκληρά παιχνίδια. Φεύγουμε τώρα από το ελληνικό πρωτάθλημα και προχωράμε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Πάμε στην Premier League. Αρχικά πάμε στο παιχνίδι ανάμεσα στη Manchester United και την Tottenham, όπου η Tottenham τους ξεφτύλισε με 0-3 μέσα στο Old Trafford. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ομάδες στην Αγγλία οι οποίες έχουν σκοράρει περισσότερα γκολ μέσα στο Old Trafford από την ίδια τη Manchester United. Αυτές είναι η Liverpool και η Tottenham. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Erik Ten Hag συνεχίζει το δικό του βιολί, λέγοντας πως είμαστε ενωμένοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Καταλάβατε τώρα, εντάξει, ο τύπας προσπαθεί όσο πιο πολύ μπορεί να καλύψει τη θέση του, αλλά φαίνεται πως τα συστήματά του δεν λειτουργούν και τόσο πολύ. Ο Τζέιντον Σάντσο, στο επόμενο παιχνίδι που θα δούμε ανάμεσα στην Chelsea και την Brighton, έδειξε για άλλο ένα παιχνίδι ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, δείχνοντάς μας ότι στη Manchester United και καλός παίκτης να είσαι, άμα πας, σαπίλα θα παίξεις. Επιπλέον η Manchester United έχασε και τον αρχηγό της για πρώτη φορά από κόκκινη κάρτα, τον Bruno Fernandes. Μιας και μιλήσαμε τώρα στο θέμα της Chelsea, η Chelsea κέρδισε είπαμε με 4-2 την Brighton. Τα 4 γκολ τα έβαλε μόνο ένας ποδοσφαιριστής και μόνο σε ένα ημίχρονο. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην Premier League. Αυτός ο παίκτης ήταν ο Palmer. Ο Palmer ίσως είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Premier League αυτή τη στιγμή. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ, έχει μοιράσει πάρα πολλές assist και ήταν ίσως η πιο σωστή μεταγραφική κίνηση που θα μπορούσε να είχε κάνει η Chelsea. Δηλαδή έδιωξε τον Mount και έφερε τον Palmer και άλλαξε όλο τον τρόπο παιχνιδιού της. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως θέλεις και τον κατάλληλο προπονητή για να τον εξελίξει, έτσι και ο Μαρέσκα έχει αποδείξει πως είναι ένας τέτοιος προπονητής. Τώρα συνεχίζουμε με δύο άνετες νίκες της Arsenal και της Liverpool. Αρχικά η Arsenal κέρδισε με 4-2 τη Leicester, ενώ η Liverpool κέρδισε με 1-2 τη Wolves. Για τη Liverpool, μεγάλος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι εναντίον της Wolves ήταν ο Ryan Gravenberg. Ο Gravenberg αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους καλύτερους μέσους του πρωταθλήματος στη θέση του, ίσως ο καλύτερος. Οι Wolves είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν περίμεναν αυτό το παιχνίδι να το χάσουν γιατί πάλεψαν πάρα πολύ για να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η Λίκη είναι στην τελευταία θέση. Περίεργο αποτέλεσμα υπήρξε για τη Manchester City, η οποία έφερε 1-1 με τη Newcastle. Ο Pep Guardiola είχε πει πως αν η City χάσει το πρωτάθλημα, θα το χάσει εξαιτίας του τραυματισμού του Ρόδρι. Και αυτό ήταν το πρώτο κακό αποτέλεσμα μετά από αυτόν τον τραυματισμό. Πηγαίνοντας τώρα να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Premier League, η Nottingham Forest έχασε με 0-1 από την εξαιρετική φέτος Fulham, η Aston Villa εξεπλάγιν από την Ipswich Town, η οποία κατάφερε να πάρει την ισοπαλία με 2-2, η Brentford έφερε ισοπαλία 1-1 με τη West Ham, ενώ η Everton άρχισε σιγά σιγά την αντεπίθεσή της κερδίζοντας με 2-1 την Crystal Palace. Η Brentford στην Premier League έχει κάνει ένα πολύ περίεργο ρεκόρ, μιας και φέτος έχει κάνει ως χαρακτηριστικό της να σκοράρει στο πρώτο λεπτό. Είχε σκοράρει στο 23ο δευτερόλεπτο εναντίον της City, 24ο δευτερόλεπτο εναντίον της Tottenham και τώρα στο 37ο δευτερόλεπτο εναντίον της West Ham. Η Liverpool είναι η μοναδική ομάδα στην Premier League η οποία έχει κερδίσει 5 παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Στο βαθμολογικό πίνακα βλέπουμε πως όλα μπορούν να αλλάξουν, μιας από την πρώτη μέχρι και την πέμπτη θέση η διαφορά είναι μόλις στους 2 βαθμούς. Πρώτη είναι η Liverpool με 15, δεύτερη City με 14, τρίτη Arsenal με 14, τέταρτη Chelsea με 13, πέμπτη η Villa με 13 και από εκεί και πέρα ακολουθούν η Fulham, η Newcastle, η Tottenham, η Brighton και η Forest.
Αρκετά χαμηλά βρίσκουμε τη Manchester United, η οποία έπεσε στη 12η θέση, ενώ η Everton από τις τελευταίες θέσεις ανέβηκε λίγο πηγαίνοντας 16η. Σιγά σιγά την κάνουμε από την Αγγλία και προχωράμε πηγαίνοντας στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, όπου εκεί πέρα φαίνεται το πόσο καλός προπονητής είναι τελικά ο Αντώνιο Κόντε. Ο Κόντε συνέχισε για άλλη μια αγωνιστική να κερδίζει, κερδίζοντας με 2-0 την ομάδα της Μόντζα. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο ιταλικό πρωτάθλημα, πρακτικά η νεοφώτιστη Κόμο, η οποία ήταν στις τελευταίες θέσεις, ξεκίνησε να κερδίζει. Κέρδισε και σε αυτή την αγωνιστική τη Βερόνα με 3-2. Μετά έχουμε τη Λάτσιο, η οποία κέρδισε με 2-3 την Τωρίνο σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Φιωρεντίνα έφερε ισοπαλία με την Έμπολη 0-0. Η Ρώμα κατάφερε να κερδίσει τη Βενέτζια με 2-1. Η Μίλαν ισοπαίδωσε με 3-0 τη Λέτσε. Η Ουντινέζε σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, αν και έπαιξε πολύ δυναμικά, έχασε με 2-3 από την ομάδα της Ίντερ. Η Γιουβέντους έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα κερδίζοντας με 0-3 την Τζένοα, ενώ η Μπολόνια με την Αταλάντα μείνανε στο 1-1. Κοιτάζοντας το βαθμολογικό πίνακα στην Ιταλία, πρώτη είναι η Νάπολη με 13, δεύτερη Γιουβέντους με 12, τρίτη Μίλαν με 11, τέταρτη Ίντερ με 11 και πέμπτη Τωρίνο με 11. Πηγαίνοντας όμως και εκτός πεντάδας, βλέπουμε πως μέχρι την 8η θέση γίνονται πολύ ωραία πράγματα, μιας και υπάρχει Έμπολη, Λάτσιο και η Ουντινέζε που έχουν 10 βαθμούς η καθεμία. Στην 9η θέση είναι η Ρώμα και στη 10η θέση είναι η Κόμο, η οποία ήταν τελευταία και τώρα έχει φτάσει στην πρώτη δεκάδα. Εκτός δεκάδας τώρα βλέπουμε ομάδες όπως η Φιωρεντίνα, η Αταλάντα, η Μπολόνια που ήταν πολύ δυνατές ομάδες πέρσι. Το ιταλικό πρωτάθλημα φέρνει συνέχεια τούμπες. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες μία είναι πάρα πολύ καλές και από την άλλη βλέπεις ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν και τόσο καλά. Φεύγουμε όμως τώρα από τους Ιταλούς και προχωράμε στους Γερμαναράδες. Πάμε στην Bundesliga. Στην Bundesliga είχαμε το ντέρμπι ανάμεσα στη Leverkusen και την Bayern Μονάχου, το οποίο έμεινε στην ισοπαλία. 1-1. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε στα αποτελέσματα, δεν είχαμε κάτι αναπάντεχο, αν εξαιρέσει το μάτς της Wolfsburg με τη Stuttgart, το οποίο ήρθε 2-2. Τώρα, κάποια αποτελέσματα που περιμέναμε σίγουρα ήταν η νίκη της Λειψίας με 4-0 επί της Augsburg, η νίκη της Dortmund επί της Bochum με 4-2, η νίκη της Eintracht επί της Holstein με 2-4, η επικράτηση της Werder Bremen ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με 3-4 επί της Hoffenheim, η Union Βερολίνου δεν κατάφερε να κερδίσει την Gladbach αφού έχασε με 1-0 και ίσως η μεγάλη έκπληξη να ήταν το 0-3 της St. Pauli επί της Freiburg με 0-3. Κοιτάζοντας το βαθμολογικό πίνακα στη Γερμανία, βλέπουμε πως η Bayern Μονάχου είναι πρώτη με 13, δεύτερη Eintracht με 12, τρίτη Λειψία με 11, τέταρτη Leverkusen με 10 και πέμπτη Dortmund με 10. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τη Heidenheim, τη Freiburg, τη Stuttgart, τη Union Βερολίνου και τη Werder Bremen. Τα πρωταθλήματα έχουν πάρει φωτιά και τώρα φεύγουμε από τη Γερμανία και πηγαίνουμε σιγά σιγά στην Ισπανία. Στην Ισπανία είχαμε το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στη Real Madrid και την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου εκεί πέρα έγινε ο απόλυτος χαμός. Αρχικά ο Μιλιτάο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Real Madrid και από εκείνη την ώρα και μετά έγινε... Άσε τι έγινε. Εκείνη την ώρα σαν άναψε ένα λαμπάκι στους φίλους της Ατλέτικο, οι οποίοι άρχισαν να πετάνε αναπτήρες και διάφορα αντικείμενα στον Κουρτουά. Μάλιστα ένα μέσο ανέφερε πως του πετάξανε και τσάντα με σκάτα. Δεν ξέρω τι είχε αυτό το πράγμα μέσα. Εκεί πέρα βγήκε ο Σιμεώνε, άρχισε να τους λέει παιδιά ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος να κάνετε έτσι, οι ποδοσφαιριστές πήγανε να τους καλμάρουνε. Τέλος πάντων, το παιχνίδι συνεχίστηκε και αυτό ήταν υπέρ της Ατλέτικο, μιας και στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού στις καθυστερήσεις έβαλε γκολ για να ισοφαρίσει σε 1-1 με μια φάση που ήταν στο τσάκ, όπως βλέπεις. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ξέχασε να δώσει και κάνα φραγκάκι στο βάρο. Ρεάλ είμαι κι εγώ, εντάξει, πλάκα κάνω. Βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή σας, έλεος. Η έκπληξη της αγωνιστικής τώρα ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στην Οσασούνα και την Μπαρτσελώνα, όπου η Οσασούνα έδωσε στην Μπαρτσελόνα την πρώτη της ήττα για φέτος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Την κέρδισε με 4-2. Ο Χάνσι Φλίκ, αν και έχασε, δείχνει να μην τον έχει επηρεάσει και τόσο πολύ. Σου λέει ότι εντάξει, χάσαμε, αλλά προχωράμε πολύ δυναμικά. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Ισπανίας βλέπουμε τη Σοσιεδάδ να ισοπεδώνει τη Βαλένθια με 3-0, τη Βαγεκάνο να έρχεται 1-1 με τη Λεγανές, τη Χετάφε να κερδίζει με 2-0 την Αλαβές. Η Βαγιαδολίδ με τη Μαγιόρκα ήρθανε 1-2. Η Θέλτα Βίγκο πήρε την ισοπαλία από τη Ζιρόνα. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε και αυτή την ισοπαλία παίζοντας με τη Σεβίλη. Ενώ η Μπέτις κέρδισε με 1-0 την Εσπανιόλ. Πηγαίνοντας τη βαθμολογία τώρα στην Ισπανία,
Η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη με 21 βαθμούς, δεύτερη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 18, τρίτη η Ατλέτικο Μαδρίτης με 16, τέταρτη η Μπιλμπάο με 14 και πέμπτη η Μαγιόρκα με 14. Εκτός πεντάδας είναι η Βιγιαρεάλ και η Οσασούνα με 14, η Μπέτις, η Ράγιο Βαγεκάνο και η Θέλτα Βίγκο που κλείνουν τη δεκάδα. Βλέπουμε ομάδες που παίζανε πολύ δυναμικά πέρσι, όπως η Χιρόνα και η Ρεάλ Σοσιεδάδ που βρίσκονται στη 12η και στη 14η θέση, με τη Σεβίλη να τα πηγαίνει κάπως καλύτερα σε αυτή την αγωνιστική, πηγαίνοντας στη 13η θέση. Πρέπει να σημειωθεί πως η Real Madrid έχει 40 παιχνίδια αίτητη στη La Liga και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα που είναι τα 43 παιχνίδια. Και μαντέψτε ποιο είναι το τελευταίο παιχνίδι για να το καταφέρει. Ναι, το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Προχωράμε τώρα και πηγαίνουμε στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Εδώ πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα από αυτή την αγωνιστική στην Κύπρο, με την Ομόνια Λευκοσίας να κερδίζει με 3-1 την ΑΕΛ Λεμεσού, η Νέα Σαλαμίνα έχασε με 1-3 από την ΑΕΚ Λάρνακας, ο Εθνικός Άχνας ήρθε 2-2 με την Ανόρθωση Αμοχώστου, η Ομόνια Ραδίπου ήρθε 1-1 με την Καρμιώτισσα και ο ΑΠΟΕΛ έμεινε στο 0-0 με την Ομόνια 29 Μαΐου. Πηγαίνοντας να δούμε τώρα το βαθμολογικό πίνακα, πρώτη η Πάφος, δεύτερη Ομόνια, τρίτος ο Άρης Λεμεσού, τέταρτος ο ΑΠΟΕΛ και την πεντάδα κλείνει η ΑΕΚ Λάρνακας. Αν με ρωτάτε εμένα, στην Κύπρο θα κριθεί από τρεις ομάδες το άλλο αποτέλεσμα, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Τώρα τελειώσαμε με τα πρωταθλήματα και προχωράμε στα υπόλοιπα Retro News. Ο Λιονελ Μέση έχει κάνει αρκετούς πανηγυρισμούς υπερηρών της Marvel. Είχε κάνει του Thor, είχε κάνει του Black Panther, είχε κάνει του Spider-Man και τώρα έκανε του Iron Man. Εντάξει, ο Μέση από ό,τι φαίνεται έχει μια μανία, ρε φίλε, με τους ήρωες της Marvel. Εντάξει, ο άνθρωπος στην Αμερική πήγε, σου λέει, μετράνε αυτά. Όλοι ξέρουμε πόσο τρελός είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο. Τι έγινε λοιπόν στην Τουρκία? Ο διαιτητής πήρε μια λάθος απόφαση από ό,τι φαίνεται και ο Μουρίνιο τι έκανε? Εκεί πέρα που ήταν η κάμερα προς την τηλεόραση, έβγαλε το λάπτοπ του και έδειξε τη λάθος απόφαση του διαιτητή. Ναι. Και πήρε κίτρινη, εντάξει, χαρακτηριστικό. Πηγαίνοντας τώρα σε ένα νέο το οποίο αφορά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η άλλη του η ομάδα, η Nottingham Forest, βγήκε η 25η πιο ακριβή ομάδα σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το Football Transfers. Αυτή η αξία είναι 350 εκατομμύρια 500 χιλιάδες λίρες, δηλαδή 498,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα προχωρήσουμε στα μεταγραφικά νέα, μιας και δεν έχουμε και τόσα πολλά μεταγραφικά νέα, απλά θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με τον Σέσνη και ο τερματοφύλακας θα βγει από τη συνταξιοδότησή του έτσι ώστε να παίξει μία σεζόν με τους Blaugrana. Αυτά λοιπόν παιδιά μου, κυρίες και κύριοι, ήταν τα Retro News της Δευτέρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο Retro News της Δευτέρας. Θέλω να μου γράψετε την άποψή σας σχετικά με τα ντέρμπι τα οποία έγιναν στην Ελλάδα. Επιπλέον, όσοι θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε τα βίντεο που ανέβηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν αρκετά, με τα γραφικά νέα το Σάββατο, είχαμε μια ωραία θεματολογία την Πέμπτη για τον Λίονελ Μέση. Γενικά προσπαθώ στο κανάλι να υπάρχει μια συνοχή. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες σειρές που θέλετε, όπως τους ποδοσφαιριστές που χάθηκαν στον χρόνο, χαμένα ταλέντα, θα περιμένετε λίγο καιρό και αυτές οι σειρές επανέρχονται. Άλλο ένα βίντεο του καναλιού έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.